απίστευτα πράγματα. Και την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο γίνεται είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε δουλειά στα νησιά, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και έλλειψη. Ψάχνουν να βρούνε εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού. Εργαζόμενους και δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Για να πάει κάποιος λοιπόν να δουλέψει στη Μύκονο και να πάει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα για μία γκαρσονιέρα για μία σεζόν, πώς θα του ζητάνε, Πόπι Αναγνώστου? Πόπι Αναγνώστου, καλησπέρα. 26.000 ευρώ. 26.000 ζητάνε. Το ξαναλες. Ζητάνε λοιπόν από εργαζόμενους για να πάνε μία σεζόν να δουλέψουν για μία γκαρσονιέρα. Ναι. Ζητάνε 26.000 ευρώ. Για 5 μήνες δηλαδή. Έτσι. 26.000 ευρώ. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Και εδώ θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο. Θα πρέπει να παρέμβει και το Υπουργείο Εργασίας. Γιατί αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από τέτοιες συνθήκες. Είτε να μένουν σε σπίτια με ποντίκια. Έτσι. Σε μαζί υπόγεια, με άλλους 5-6 μαζί. Για να μην μιλήσουμε για τα περιβόητα τόλ που πήγανε και στήσανε από πρόπερση κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες, των οποίων τα ονόματα είναι 38. Και τι κάνανε, στηβάζανε τους εργάτες τους κάτω από μια λαμαρίνα η οποία με τη θέρμανση γινόταν 65 βαθμούς Κελσίου και κοιμόντουσαν σε 40 τετραγωνικά περισσότεροι από 20 άνθρωποι. 40 τετραγωνικά. Έχουμε την Πόπη Αναγνώστου. Πόπη Αναγνώστου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φίλιππε. Για πες μας λίγο. 26.000 ευρώ για μία γκαρσονιέρα, για λιμερικούς μήνες. Και ίσως λέμε και λίγα. Το πράγμα στη Μύκονο έχει ξεφύγει, όπως και στα άλλα κυκλαδίτικα νησιά. Τα ποσά ζαλίζουν, οι μεσίτες βρίσκονται στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης, όπως επίσης όμως και κάποιοι επιχειρηματίες, αλλά και εργαζόμενοι φυσικά, που αναγκάζονται στο τέλος να πληρώσουν αυτό το μεγάλο και υπέρογκο ποσό. Να σας πω ότι αυτά τα 26.000 ευρώ είναι για τη σεζόν, είναι το συνολικό ποσό το οποίο θα αναγκαστεί να δώσει κάποιος αν θέλει να μείνει σε ένα στούντιο το οποίο κάποιοι έχουν βαφτίσει ακίνητο των 20 έως 30 τετραγωνικών μέτρων. Πολλές φορές αναγκάζονται να ζήσουν όλη τη σεζόν μαζί και με άλλους. Οι συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, είναι τετατροκοσμικές, ούτε καν τριτοκοσμικές. Και η εναλλακτική που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν έχουν αυτό το ποσό να δώσουν ή αν δεν βρουν και συγκάτοικο, είναι να περάσουν το βράδυ τους, τα βράδια αυτά τη σεζόν, σε ένα κοντέινερ χωρίς κλιματιστικό. Έτσι. Ή σε τροχόσπιτα. Μάλιστα. Είναι ασύλληπτα τα όσα συμβαίνουν πού, στο νησί των... Στο νησί των Ανέμων, αλλά και σε όλα τα κοσμοπολίτικα κυκλαδίτικα νησιά. Και υπάρχει από το πρόβλημα. Πρώτο θέμα όλα αυτά επιβεβαιώνονται. Μάλιστα. Και το Μύκονος Live TV φυσικά. Μάλιστα. Πόπι Αναγνώστου, σε ευχαριστούμε πολύ.